αν είναι αλήθεια πως ένα έθνος άξιο να ζήσει χαλιδώνεται και οριμάζει μέσα στον αγώνα, τότε και η Ιταλική επίθεση, η εισβολή στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1940, πρέπει να κριθεί με ειδικά κριτήρια. Ας θεωρηθεί σαν ένα περιστατικό από εκείνα που, ενώ ξεκινάνε από μια πρόθεση ταπεινή και κακόβουλη, μετουσιώνονται χάρη στο πνεύμα της ιστορίας και γίνονται πηγές φρονήματος ζωής. Γνωρίζουν ότι το ελληνικό του 40 δεν ήταν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεπιθήσεων ριζωμένων από αιώνες μακρούς στα σπλάχνα της φυλής μας. Η ελευθερία, κυρίες και κύριοι, είναι πολιτογραφημένη για τρεις χιλιετίες στη μικρή αυτή χώρα. Στη δική μας. Αυτή τη βραχώδη, κυματόδαρτη ευρωπαϊκή γωνιά διάλεξε η μοίρα για θέατρο, για σκηνή των μεγαλύτερων αγώνων του πολιτισμού. Εδώ είχε κάνει τον Ασφαλκοταμίτη, πλήρη από την αποστρατεία του πολεμικού μας ναυτικού. Όντας επισκέπτης ο Γιάννης και περαστικός, θα λέγαμε, από το νησί μας πριν λίγα χρόνια, επέτυξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα τοπικά πράγματα και ανέπτυξε δράση στην προβολή της ναυτικής μας παράδοσης και του ναυτικού πλούτου του νησιού, στοιχεία που αποτελούν τα κατεξοχήν πιστήρια της ναυτικής μας ιστορίας και διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη ταυτότητά μας. Η ηρωική του Θυσία υπήρξε ένα γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική και πολεμική αξία στο πλαίσιο της μάχης της Πύλου, η οποία διεξήχθη στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και της Ιππείρου, 4 ημέρες μετά την εφηβιαστική εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο το ξημέρωμα της 28 Οκτωβρίου του 1940. Ένα πολεμικό γεγονός με την ευκαιρία να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα αυτό που ονομάζουμε ως η ελληνική εποπτεία του 40, καθώς και τη συμβολή της δωδεκανησιακής ψυχής αυτή. Η σημερινή ομιλία θα ήθελα την αφιερώσω στη μνήμη των χιλιάδων στελεχών του ελληνικού στρατού που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ο Αλέξανδρος Διάκου, το ένα από τα τρία παιδιά του Ιωάννη της Κατερίνης Διάκου, γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1911 στο νησί της Κάρπης, δηλαδή κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και λίγο πριν την έναρξη της παλαιοκρατίας του 12ου. Έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στην Κάρπη, αλλά σύντομα η οικογένειά του πετύχει στη Ρόδο. Χρόνια, μαθήτευσε στο ιστορικό Βενετόπιο Γυμνάσιο, τον πνευματικό φάρο του σταλοκρατούμενου Δωδεκανήσου, ο οποίος στην καταπιαστική και αβέβαιη περίοδο της φασιστικής κατοχής συνέχισε να προσφέρει στους μαθητές του όχι μόνο την πνευματική καλλιέργεια, αλλά και τις συνθήκες για τη διατήρηση της ελληνικής και χριστιανικής του ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1926, δίωσε τις αντιδράσεις που προκάλεσαν στα σχολεία του νησιού τα μέτρα εξιταλισμού της εκπαίδευσης με την εφαρμογή του νέου σχολικού κανονισμού, ο οποίος μεταξύ άλλων επέβαλε τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας ως πρωτεύον και υποχρεωτικό μάθημα στα ελληνικά σχολεία και τον διορισμό Ιταλού Γενικού Επιθεωρητή, το οποίο τρεις συμμαθητές του Διάκου αποφάσισαν να υποστήλουν την Ιταλική σημαία και να υψώσουν τη δική τους αυτοσχέδια ελληνική στον ιστό του πυρίου του Μετροπολίου Γυμνασίου Ρόδου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και διωχθούν από το νησί. Η πράξη του ήταν καθοριστική τόσο για την νεολαία της Δωδεκανήσου όσο και για τους κατοίκους της, καθώς μετέδωσε το μήνυμα της αντίστασης και διέλυσε την πεποίθηση που μέχρι τότε επικρατούσε ότι δηλαδή οι Ιταλοί ήταν ανίκητοι. Ετία 1926-1928 θα δούμε τον Αλέξανδρο να αγωνίζεται ως επιθετικός με τα χρώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δάνης Λοδιεύς κάτω από τη φροντίδα του προπονητή της και ιδρυτή του συλλόγου, του Συμβιακού στην καταγωγή, Καβελή Μίσιου.